Καλησπέρα. Τρίτη, 19 Μαΐου 2020, το βραδινό μας vlog θα είναι λίγο διαφορετικό απόψε. Θέλω να σας μιλήσω για το θέμα της ημέρας. Θέλω να πω κάποια πράγματα ως απάντηση σε όλους τους φίλους που έχετε σχολιάσει στο YouTube, που έχετε σχολιάσει στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter και οπουδήποτε αλλού έχει αναπαραχθεί η είδηση του χωρισμού μου. Εσείς οι φίλοι που είστε εδώ στο κανάλι στο YouTube Τακτική ήδη είχατε μάθει μέσα από ένα live που κάναμε από τις 7 Μαΐου ότι ήμασταν και είμαστε σε διάσταση με τον σύζυγό μου, τον Παναγιώτη. Σας έχω ενημερώσει νωρίς, γιατί δεν θεωρώ ορθό να μην είμαι καλά ψυχικά, να είμαι αναστατωμένη, να είμαι πεσμένη συναισθηματικά και να μην σας εξηγώ τι συμβαίνει. Επειδή εδώ στο YouTube καθημερινά βγάζουμε βίντεο, κάνουμε lives και έχουμε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης. Χθες το βράδυ αργά έβαλα μια ανακοίνωση και στην κοινότητα εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram, την ίδια ανακοίνωση και στο Facebook και στο Twitter, η οποία είναι ακόλουθη ανακοίνωση, θα σας τη διαβάσω, η οποία είναι μια ανακοίνωση και από εμένα και από τον Παναγιώτη. Μετά από 4 χρόνια γνωριμίας, αραβώνα και γάμου, η ένωση μας έφτασε στο τέλος της. Αποφασίσαμε με ωριμότητα και σοβαρότητα να λήξουμε το γάμο μας, σεβόμενοι ο ένας τον άλλο. Έχουμε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα στη σχέση μας, τα οποία αν και προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να επιλύσουμε. Ανακοινώνουμε εμείς ήδη το χωρισμό μας και δηλώνουμε πως σεβασμός, εκτίμηση και αγάπη εξακολουθεί να διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις. Τις όποιες διαφορές είχαμε μεταξύ μας, επιθυμούμε να διατηρήσουμε απόρριτες, σεβόμενοι ο ένας το πρόσωπο του άλλου, καθώς και των οικογενειών μας, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Σας το είχα πει και στις 7 του Μάη, όταν κάναμε και το 7 Μαΐου το βράδυ το live που σας είπα ότι είμαστε σε διάσταση. Σας είπα και τότε ότι θα βγει μια ανακοίνωση όταν ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, όταν οριστικοποιηθεί. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου με την έννοια ότι έχουν γίνει απαραίτητες νομικές κινήσεις για να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνει το διαζύγιο. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί είμαστε και οι δυο ξεκάθαροι άνθρωποι, δεν παίζουμε με τις λέξεις, αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας με σοβαρότητα και όταν συνειδητοποιήσαμε και οι δύο πως έφτασε το τέλος, το δεχθήκαμε, το αποδεχθήκαμε ότι έφτασε το τέλος και δεν κάναμε αυτό που συμβαίνει συχνά σε διάφορους ανθρώπους, δεν κάναμε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη του να παραμένουμε σε μια σχέση που πλέον δεν είναι ζωντανή, προσπαθώντας να τη φτιάξουμε, ενώ είχε αποδειχθεί μέσα από πάρα πολλές προσπάθειες προηγουμένως ότι δεν γεφυρώνονται διαφορές, ή για τα μάτια του κόσμου ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν το λέω αυτό για να θίξω οποιονδήποτε, μιλάω γενικά. Διάβασα σήμερα πάρα πολλά σχόλια στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube και στο Twitter, μόνο από τις δικές μου σελίδες. Δεν μπήκα να διαβάσω στις άλλες σελίδες. Μου είπε η κουμπάρα μου, η δόκτωρα Ριστονική Θεοδοσίου Τριφωνίδου, ότι σε κάποιες σελίδες άλλες, δηλαδή κάποιες ιδιοσιογραφικές σελίδες στο Facebook που μπήκε ανάρτηση για την είδηση βόμβα ότι έχει χωρίσει η ψυχολόγος με τον άντρα της, ότι κάποιοι έγραψαν κάποια απαξιωτικά σχόλια, δεν μπήκα να διαβάσω γιατί ποτέ δεν μπαίνω να διαβάσω τι λέγεται για μένα ή τι γράφεται για μένα σε σελίδες που δεν είναι δικές μου. Στις δικές μου σελίδες όμως που έχω κάνει εγώ την ανάρτηση μπαίνω και διαβάζω και όπως γνωρίζετε και οι φίλοι εδώ στο YouTube, όλα τα σχόλια σας ή τουλάχιστον όλα προσπαθώ και τα διαβάζω και προσπαθώ και τα αξιολογώ, τα μετριάζω, τα απαντώ κλπ. Θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποια σχόλια που έχω διαβάσει τα οποία με προβλημάτισαν και θέλω να απαντήσω σε αυτά. Έχω διαβάσει σε διάφορα σημεία του διαδικτύου ότι άμα χωρίσατε εσείς έχει χαθεί ελπίδα για εμάς. Λοιπόν, αν χωρίζει ένα ζευγάρι αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η ερωτική αγάπη γενικότερα, ότι ακυρώνεται η ερωτική αγάπη που έχει μοιραστεί αυτό το ζευγάρι και που υπήρξε κινητήριος δύναμη για να δημιουργηθεί το ζευγάρι και για να προχωρήσει στα στάδια του αραβώνα, στα στάδια συγκατοίκησης του αραβώνα και του γάμου, δεν ακυρώνεται η αγάπη εάν ο γάμος λήξει.
αντιθέτως είναι ένδειξη σεβασμού προς την αγάπη και το αγαπόμενο πρόσωπο και προς τον εαυτό μας όταν κάνει τον κύκλο της μιας σχέσης, γιατί κάποιες σχέσεις κάνουν τον κύκλο τους. Κάποιες σχέσεις κάνουν τον κύκλο τους. Όταν κάνει τον κύκλο της μιας σχέσης να το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι ευθαρσώς και να έχουν την αξιοπρέπεια να λήγουν το γάμο προτού αυτός ξεφτυλιστεί. Όταν λέω προτού ξεφτυλιστεί, εννοώ πως θα ήταν ξεφτύλισμα του γάμου μας εάν παραμέναμε μαζί μετά που συνειδητοποίησαμε ότι οι διαφορές μας δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν. Δεν θα μιλήσω για τις διαφορές που είχαμε. Δεν θέλω να το κάνω, δεν επιθυμώ να το κάνω. Ούτε και ο Παναγιώτης επιθυμεί να το κάνουμε και το σέβομαι, όπως σέβομαι και τον ίδιο και όπως νιώθω ότι με σέβεται και αυτός. Αυτό το βίντεο δεν το κάνω για να σας πω ποιες διαφορές είχαμε και με ποια διαδικασία καταλήξαμε στην απόφαση, ποιος ήταν αυτός που πήρε την απόφαση, ποιος ήταν αυτός που δέχθηκε την απόφαση κτλ. Κτλ. Γιατί αυτά δεν είναι σημαντικά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν ήμασταν μαζί ούτε μισή μέρα που να μην ήμασταν μαζί. Μέχρι τη στιγμή που λήφθηκε η απόφαση, και συνήθως η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τον ένα και ο άλλος την αποδέχεται, μέχρι τη στιγμή που λήφθηκε η απόφαση ήμασταν πραγματικά μαζί. Δεν έχουμε προσποιηθεί ποτέ, ούτε στην κάμερα, ούτε εκτός κάμερας, ότι ήμασταν αγαπημένοι χωρίς να είμαστε, ότι ήμασταν ερωτευμένοι χωρίς να ήμασταν, ότι είχαμε ζωντανή σχέση χωρίς να έχουμε. Είχαμε ζωντανή σχέση μέχρι και την ημέρα των γενεθλίων μου 4 Μαΐου 2020 που λήφθηκε η απόφαση να λήξει ο γάμος μας. Ήταν στενάχωρο και η στεναχώρια αυτή βαραίνει και το πρόσωπο που παίρνει την απόφαση αλλά και το πρόσωπο που δέχεται την απόφαση. Δεν είναι ωραίο πράγμα, δηλαδή δεν είναι μια ευχάριστη μέρα αυτή. Ήταν πολύ βαρύ, ειδικά τις πρώτες μέρες. Θα μιλήσω για μένα, γιατί εδώ στο κανάλι εμένα βλέπετε. Έχετε παρατηρήσει ότι μέρα με τη μέρα αρχίζω και αναχτώ τις δυνάμεις και τις δυνατότητες μου. Τις πρώτες μέρες ήμουνα εντελώς μαγκωμένη, μουδιασμένη, πολύ στενοχωρημένη, βαθιά στενοχωρημένη. Όχι ότι τώρα δεν είμαι στενοχωρημένη, υπάρχει στενοχώρια, αλλά μετριάζεται και επικεντρώνομαι στη βίωση του πένθους, να βιώσω το πένθος του χωρισμού, το οποίο πένθος του χωρισμού το βιώνουν όλοι, και αυτοί που αποφασίζουν να χωρίσουν και αυτοί που δέχονται την απόφαση του συντρόφου τους να χωρίσουν. Το πένθος ισχύει για όλους. Θέλω να βιώσω, επιθυμώ να βιώσω ειρηνικά και με αξιοπρέπεια και σεβασμό αυτή την περίοδο του πένθους, να επουλώσω τις πληγές μου, να εστιαστώ στο να ξαναβρω τους ρυθμούς μου, να αφήσω στον εαυτό μου αρκετό χρόνο που τον δικαιούται και τον χρειάζεται ο εαυτός μου για να ανακάμψω από αυτή την τραυματική εμπειρία, που το διαζύγιο είναι τραυματική εμπειρία. Ο χωρισμός είναι τραυματική εμπειρία, όπως πολύ εύστοχα έχει γράψει κάποιος στα σχόλια, ο χωρισμός είναι ζωντανός θάνατος. Δεν παίρνω αψήφιστα το γεγονός ότι χωρίζω. Δεν το παίρνω ασόβαρα. Και επειδή ακριβώς το παίρνω στα σοβαρά και το παίρνει και ο Παναγιώτης στα σοβαρά, γι' αυτό το λόγο με τη σύμφωνη δική του γνώμη στις 7 Μαΐου ανακοίνωσα σε live εδώ στο YouTube ότι είμαστε σε διάσταση, και χθες μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Παναγιώτη, με τον οποίο μαζί διαμορφώσαμε το τελικό κείμενο της ανακοίνωσης, έβγαλα την ανακοίνωση στα social media, λόγω του ότι επειδή έχουμε εμφανιστεί πολλές φορές και σε τηλεοπτικές εκπομπές αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube ως ζευγάρι και έχουμε φτιάξει πολλά βίντεο στα οποία μιλούσαμε και δυο για τη σχέση μας, για τις σχέσεις, για τη ψυχολογία γενικότερα, για τους ανθρώπους, θεωρήσαμε ότι οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας είχε γνωρίσει ως ζευγάρι, πως πλέον έχουμε τελειώσει ως ζευγάρι, αλλά εξακολουθούμε όντως να εκτιμούμε, να αγαπούμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Δεν
υπάρχει οτιδήποτε το οποίο να δικαιολογεί είτε εμένα είτε τον Παναγιώτη στο να κακολογήσουμε ένα τον άλλο. Όταν λέμε αφήνουμε τους λόγους του χωρισμού μας απόρριτους, εννοούμε το αυτονόητο ότι τα σημεία στα οποία δεν τα βρίσκαμε δεν υπάρχει λόγος να τα διατυμπανίσουμε, γιατί αφορούν προσωπικά δεδομένα και δικά μου και του Παναγιώτη. Εντάξει, γνωρίζω ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτός άνθρωπος, ότι μιλάω ανοιχτά για πράγματα τα οποία έχουν ήδη τελειώσει. Μιλάω για μένα, αλλά μιλάω για πράγματα τα οποία μπορούν να υποθούν χωρίς να είναι αποδομητικά. Δηλαδή, μιλάω για πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, όταν κρίνω ότι μπορούν να είναι επικοδομητικά. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος να μιλήσω για τους λόγους για τους οποίους χωρίζουμε και ούτε νομίζω να υπάρξει ποτέ φάση που να υπάρχει τέτοιος λόγος. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι με αυτή μας την πράξη και με την κοινή ανακοίνωση και τη στάση που κρατούμε όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα ενημέρωσης, δίνουμε το παράδειγμα ενός ζευγαριού που χωρίζει, αναλαμβάνει την ευθύνη να χωρίσει όταν έχει κάνει τον κύκλο της η σχέση και που το ανακοινώνει το ίδιο και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Θα το πω ξανά και εδώ, το έχω πει ξανά και στο live. Νιώθω ευγνώμων που ήρθε στη ζωή μου αυτός ο άνθρωπος. Νιώθω ευγνώμων που βίωσα όσα βίωσα μαζί του όμορφα. Το έχω πει και σε συνεντεύξεις, το έχω πει και αλλού, ότι είναι η πρώτη φορά που αφέθηκα και αγάπησα ολοκληρωτικά. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Είναι μεγάλο δώρο να μπορέσεις να αγαπήσεις. Μεγαλύτερο δώρο από του να αγαπηθείς. Έχω αγαπηθεί όμως κιόλας από τον Παναγιώτη. Τον έχω αγαπήσει, με έχει αγαπήσει. Και η αγάπη που ζήσαμε ήταν πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Δεν μετανιώνω για αυτή την εμπειρία. Δεν μετανιώνω που παντρεύτηκα για δεύτερη φορά και θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ψυχή μου. Και φαντάζομαι πως θα ήταν χρήσιμο και για την ψυχή του Παναγιώτη, δεν θα κρίνω εγώ για τον ίδιο, αλλά από όσα γνωρίζω ως ψυχολόγος, ότι είναι χρήσιμο για την ψυχή του ενός, είναι χρήσιμο και για την ψυχή του άλλου. Ως πνευματικό μάθημα, ως ευλογία από το σύμπαν. Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να αρεσκόμαστε στα παραμύθια και στα μεγάλα λόγια. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Until death do us part. Until death do us part. Μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει θα σ' αγαπώ. Και θεωρούμε ότι αυτή η αγάπη πρέπει να έχει πάντα την ίδια μορφή. Όταν αγαπείς έναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον μισήσεις. Δεν μπορείς να μην τον αγαπάς. Η αγάπη όμως αλλάζει μορφή όταν έχει αποδειχθεί μετά από πολύ σοβαρή ενασχόληση με τα προβλήματα στη σχέση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι στην παρούσα μορφή που είναι. Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που παντρεύτηκα έναν άνθρωπο και χωρίζουμε με έναν άνθρωπο που το διαχειριζόμαστε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και εκτίμηση και σοβαρότητα. Για όλους όσους έχουν γράψει στα σχόλια ότι δεν υπάρχει ελπίδα για μένα πλέον επειδή χωρίσατε εσείς, έχω να πω το ακόλουθο. Για μένα, φιλενάδα και φίλε που έχεις γράψει αυτά τα σχόλια, είστε πολλοί φίλοι και φίλες που έχετε γράψει αυτά τα σχόλια, για μένα σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου του 2020, που φτιάχνω αυτό το βίντεο για να στο απευθύνω, για μένα σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελπίδα για την ερωτική αγάπη και για τον έρωτα και για το γάμο από ό,τι υπήρχε πριν το καλοκαίρι του 2016 που γνώρισα τον Παναγιώτη. Μην απογοητεύεστε. Μην ταυτίζεστε με συγκεκριμένους ανθρώπους και με συγκεκριμένες σχέσεις. Οι σχέσεις είναι στάδια στη ζωή μας, τα οποία είναι σίγουρα ψυχοφέλημα. Δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μας ότι μια σχέση στην οποία μπαίνουμε και μια ευλογία που έρχεται στη ζωή μας,
ότι θα συνεχίσει να είναι ευλογία για το α, β, γ, δ, ε, χρονικό διάστημα. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Σε μια σχέση εξαρτάται και από τους δύο ανθρώπους που είναι μέσα στη σχέση, αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες για το αν αυτή η σχέση θα έχει μακροβιότητα και πόση μακροβιότητα θα έχει. Δεν είναι άχρηστη όμως μια σχέση που τελειώνει. Δεν είναι άχρηστος ένας γάμος που έκανε τον κύκλο του. Αντιθέτως, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος. Είχε γράψει κάτι πολύ σοφό μια φίλη στο Instagram, η οποία, αν θυμάμαι καλά, έγραψε ότι είναι Ελληνίδα από την Αμερική, που έγραψε ότι από τον πρώτο μου άνδρα έχω μάθει να οδηγώ, έχω μάθει το ένα, έχω μάθει το άλλο. Από το δεύτερο μου άνδρα έχω μάθει το ένα, το άλλο, το άλλο. Και τώρα που, νομίζω είχε γράψει ότι είναι 54 ετών, τώρα που είμαι ελεύθερη ξανά, δηλαδή δύο φορές χωρισμένη όπως είμαι και εγώ πλέον, έχω μπει επισήμως στην κατηγορία των δύο φορές χωρισμένων, λέει τώρα νιώθω πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο έτοιμη για να αντιμετωπίσω τη ζωή. Δεν σας το λέω αυτό για να σας πω χωρίστε από τον πρώτο σας ή από τον δεύτερο σας γάμο για να γίνετε πιο έτοιμοι. Στα στάδια του πένθους, που, μετά από ένα χωρισμό περνάμε πένθος, ένα από τα στάδια είναι και η διαπραγμάτευση, η εκλογήκευση, που προσπαθείς εκ των υστέρων να βρεις νόημα σε μια εμπειρία που σε έχει στενοχωρέσει. Ναι, με έχει στενοχωρήσει ότι χωρίζω. Ναι. Με έχει στενοχωρέσει. Σήμερα είμαι καλύτερα από ότι ήμουνα την ημέρα του γενεθλίου μου που ήταν η οριστικοποίηση του γεγονότος. Χθες ήμουνα λίγο καλύτερα, σήμερα είμαι λίγο στενοχωρημένη γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά σχόλια από ανθρώπους που λένε ότι έχουν χάσει την ελπίδα τους στην αγάπη και στον έρωτα και δεν πιστεύουν ότι ένα ζευγάρι που αγαπιόμασταν τόσο πολύ και που το δείχναμε ότι μπορεί να χωρίσουμε. Στενοχωριέμαι που στενοχωρηθήκατε. Δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μας. Και μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα για μένα και είμαι σίγουρη για τον Παναγιώτη ότι δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου να βγούμε στο κανάλι ως ένα ζευγάρι τέλειο, το οποίο να μοστράρουμε την τελειότητά μας και να πούμε στον κόσμο να κοιτάξτε μας εμάς τι σπουδαίοι που είμαστε και άλλοι δεν είναι σπουδαίοι. Όχι. Ο λόγος που βγήκε ο Παναγιώτης στο κανάλι κάποιες φορές που κάναμε κάποια couples vlogs ήταν λόγω του ότι το κανάλι είναι μέσα στο σπίτι, είναι μέσα από το σπίτι μας που φτιάχνω τα βίντεο και θεώρησα εγώ ίδια προσωπικά καλή ιδέα να λάμβανε και αυτός μέρος σε κάποια χαλαρά βίντεο. Δεν έγινε αυτό ούτε για να πενευτώ κοιτάξετε τη σπουδαία άντρα που έχω και εσείς δεν έχετε, ούτε για να πενευτώ κοιτάξετε τη σπουδαία αγάπη που έχω και εσείς δεν έχετε, ούτε για να πενευτώ κοιτάξετε που είμαι παντρεμένη και εσείς δεν είστε. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ούτε ο σκοπός ήταν ποτέ να παρουσιαστούμε ως ζευγάρι πρότυπο, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κανένα ζευγάρι πρότυπο. Όλα τα ζευγάρια έχουν τις δυνάμεις τους και τις αδυναμίες τους, έχουν τα καλά τους σημεία και τα μελανά τους σημεία, τα φωτεινά τους σημεία και τα μελανά τους σημεία και ο καθένας πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό του, να προσπαθεί να καλυτερεύει τη σχέση του με τον εαυτό του, και να μην ταυτίζεται με άλλους ανθρώπους. Έστω και αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά που τους κάνει να είναι προβεβλημένοι. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι εγώ είμαι συγγραφέας, ότι βγαίνω στην τηλεόραση, ότι έχω κανάλι στο YouTube, με κάνει να είμαι προβεβλημένη. Και λόγω του χαρακτήρος μου, δεν θα μπορούσε η προσωπική μου ζωή να μην είναι εξίσου προβεβλημένη, όχι όμως εντελώς προβεβλημένη. Δηλαδή, αφήνω πράγματα από την προσωπική μου ζωή να έρχονται προς εσάς και ξαναεξηγούμε για όσους ίσως βλέπουν το βίντεο αυτό και δεν έχουν γνώση του καναλιού. Στο κανάλι κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία μέσα από το κανάλι. Όταν ζεις και είσαι ζωντανός άνθρωπος, είσαι ζωντανός οργανισμός και η σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να συμβούν πράγματα απρόπτα τα οποία δεν τα περίμενες και δεν τα είχες σκεφτεί. Εγώ προσωπικά δεν το είχα σκεφτεί. Έχω εκπλαγεί και εγώ. Δεν είναι μόνο εσείς που έχετε εκπλαγεί. Χωρίς να κατηγορώ ότι έγινε χωρίς να θέλω αυτό το πράγμα. Υπάρχει και δική μου, υπάρχει πλήρης σύμπνοια και από τις δύο πλευρές για το χωρισμό. Ούτε εγώ το περίμενα. Αν με ρωτούσε κάποιος το καλοκαίρι πέρσι θα χωρίσει του χρόνου, θα έλεγα όχι με τίποτα. Αν με ρωτούσε κάποιος την πρωτοχρονιά θα χωρίσεις φέτος, θα έλεγα όχι με τίποτα.
Η ζωή συμβαίνει. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο χιούμορ και να πούμε ότι είμαστε κι εμείς ένα στατιστικό του κορονοϊού. Θυμάστε, μόλις τελείωσε το lockdown στην Κίνα, που έλεγαν ότι πόσες χιλιάδες διαζύγια είχαν αυξηθεί κατακόρυφα οι αιτήσεις διαζυγίων. Και γελούσαμε με αυτό. Ένα, γελούσαμε, τώρα ας γελάσουμε. Μπορεί και αυτό να καταλογιστεί στα στατιστικά του πόσο πολύ έχουν αυξηθεί τα διαζύγια στην Κύπρο μετά την καραντίνα. Γιατί σίγουρα η καραντίνα είναι μια δύσκολη περίοδος που μας φέρνει σε επαφή με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζαμε από πριν. Δεν είναι η καραντίνα που δημιουργεί τα προβλήματα, δεν φταίει η καραντίνα γι' αυτό. Η καραντίνα μας έχει δώσει το χρόνο ώστε να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα θέματα μας όλοι, και κάποια ζευγάρια θα βγουν πολύ δυνατότερα από την καραντίνα και άλλα ζευγάρια δεν θα βγουν μαζί από την καραντίνα. Το είχα πει νομίζω και πραγματικά δεν το είχα προγραμματισμένο, δεν το είχα υπόψη μου. Συνέβη και στα γενέθλια μου 4 Μαΐου. Σήμερα βγαίνει, χθες το βράδυ, 18 Μαΐου, βγήκε η τελική ανακοίνωση μετά που κινήθηκαν νομικά οι διαδικασίες για το διαζύγιο. Εντάξει, δεν σας έχω κοροϊδέψει, δεν σας έχω κρύψει κάτι. Το λέγαμε και σε κάποια vlogs ότι έχουμε καυγάδες, όπως όλοι έχουν καυγάδες ή όπως συνήθως όλοι έχουν καυγάδες. Εγώ δεν πίστευα ότι... Δεν περίμενα πως αυτοί οι καυγάδες οδηγούσαν στην οριστική ρήξη, όμως δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει το μέλλον, δεν μπορεί κανείς να ελέγχει τη ζωή του, δεν μπορεί να ελέγχει οπωσδήποτε τους άλλους ανθρώπους, κανείς δεν ανήκει κανενός και η ζωή συμβαίνει. Και η ζωή συμβαίνει και όταν συμβαίνει την αντιμετωπίζουμε και την προχωράμε. Λυπούμε για όσους έχουν απογοητευτεί από αυτό. Δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει ερωτική αγάπη. Δεν σημαίνει πως δεν είναι αξιόλογος ο θεσμός του γάμου ή αξιόπιστος ο θεσμός του γάμου. Απλώς το μόνο που σημαίνει είναι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας συμβούν πράγματα τα οποία να μην είχαμε σκεφτεί ότι θα μας συνέβαιναν. Αυτό είναι και το τίμημα του να είσαι ζωντανός. Όσο είσαι ζωντανός, έχεις τον κίνδυνο και να χαρείς, αλλά έχεις και τον κίνδυνο και να λυπηθείς. Έχεις τον κίνδυνο και να ευτυχήσεις, αλλά έχεις τον κίνδυνο και να δυστυχήσεις. Είναι δυστυχία ένα διαζύγιο? Είναι τραυματική εμπειρία ένα διαζύγιο? Ένας χωρισμός είναι τραύμα και θέλει το χρόνο του για να επουλωθεί. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την αγάπη σας. Για τους ανθρώπους που μπήκαν σε άλλες σελίδες, όχι στη δικιά μου, και έγραψαν κακόβουλα σχόλια, έχω να τους ευχηθώ αυτό μόνο, να είναι πολύ καλά στην προσωπική τους ζωή και να μην βρεθούν ποτέ σε δυσκολίες. Πραγματικά δεν θέλω να με καταλάβετε. Δεν θέλω ποτέ να πονέσετε, ποτέ να στεναχωρηθείτε, ποτέ να σας έρθει η ζωή σας πάνω κάτω και ποτέ να μην βρεθεί κανείς να σας κουνήσει το δάχτυλο. Εντάξει, δεν θέλω να βιώσετε αυτό που βιώνω εγώ τώρα, πραγματικά. Και αυτό που βιώνω εγώ τώρα εξηγώ ότι έχει να κάνει με το πώς βιώνω εγώ το χωρισμό. Δεν κατηγορώ κανένα. Για τους ανθρώπους που έχετε στείλει τόσα πολλά χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες ενθαρρυντικά μηνύματα και σχόλια, ανταποδίδω με την αγάπη μου. Λυπούμε αν σας έχω στενοχωρήσει άθελά μου, γιατί σε καμία περίπτωση δεν είχα στόχο και σκοπό να είμαι πρότυπο εγώ ως άνθρωπος και να είναι ο δεύτερος μου γάμος, ο οποίος έχει προβληθεί αρκετά από το κανάλι μου στο YouTube ως πρότυπο γάμου. Εντάξει. Και αυτά. Με βλέπετε λίγο στενοχωρημένη, είναι αργά το απόγευμα τώρα που γυρίζω αυτό το βραδινό vlog, έχω διαβάσει πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί και γι' αυτό είμαι έτσι λίγο μουδιασμένη, θα μου περάσει. Έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να βγει η ανακοίνωση, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι τουλάχιστον εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο, οπότε λόγω της το δραστηριοτήτων μου, οπότε έπρεπε να λεχθεί. Δεν θα το θεωρούσα, δεν θα ένιωθα καλά να μην είναι γνωστό, όπως έγινε γνωστός ο γάμος μου και του δόθηκε δημοσιότητα, όπως έγινε γνωστός ο αραβόνας μου και του δόθηκε δημοσιότητα. Είναι σωστό να δοθεί και δημοσιότητα στο διαζύγιο, όχι όμως κουτσομπολίστικη, όχι όμως της ματιάς από την κλειδαρότρυπα, της πραγματικότητας ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν, έφτασε ο γάμος του στο τέλος του, έκανε τον κύκλο του και έχουν το θάρρος να το λήξουν με αξιοπρέπεια, σεβασμό και εκτίμηση. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι αύριο θα έχω πολύ καλύτερη διάθεση. Συντονιστείτε εδώ στο κανάλι. Αύριο το πρωί
Δεν θα έχω vlog, θα σας βάλω το απόσπασμα της εκπομπής που φιλοξενήθηκα χθες το απόγευμα στην εκπομπή με Αγάπη Χριστιανά στον Α. Δηλαδή έχω φιλοξενηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Έχω ετοιμάσει το βίντεο το οποίο θα ανεβεί και θα το δείτε αύριο το πρωί στις 11 αντί για vlog και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε κανονικά με vlog. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καλό βράδυ.